Μιλούσαμε στον πληθυντικό, στην αρχή, μετά περάσαμε στον ελληνικό. Ούτε το μικρό της όνομα, ούτε αυτό ξέρω. Πολύ λίγα ήξερα για αυτή. Δηλαδή, εντάξει, ήξερα κάποια πολύ προσωπικά της πράγματα. Ή μάλλον όχι προσωπικά, σεξουαλικά, για να τα πούμε με το όνομά τους. Αλλά δεν θέλω να πω περισσότερα. Ήταν παντρεμένη, χωρισμένη, δεν ξέρω. Είχε ένα σώμα γυναίκας που έχει μείνει έγκυος ή τουλάχιστον θα μπορούσε να έχει μείνει. Τα υπόλοιπα επισκηνείς όταν έρθετε. Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Εδώ Ζάκυρθος και σήμερα, Πέμπτη, και σήμερα έχουμε μια ιδιαίτερη εκπομπή. Θα μιλήσουμε για μια σχέση και μάλιστα σχέση πορνογραφική. Είναι ένα θεατρικό το οποίο πριν ακόμα ανέβει έχει προκαλέσει το ενδιαφέρον των Ζακυνθινών και όχι μόνο, καθώς έχει κυκλοφορήσει μέσω του διαδικτύου και έχει προσελκύσει πάρα πολύ κόσμο. Μαζί μας είναι ο σκηνοθέτης και πρωταγωνιστής του έργου, ο κύριος Θοδωρής Καμπίτσης. Καλησπέρα, κύριε Καμπίτση. Καλώς ήρθατε. Μια σχέση πορνογραφική, λοιπόν. Ναι, έτσι είναι ο τίτλος. Έτσι ήταν και στην ταινία. Έχει, στην πραγματικότητα, το έργο πατάει απάνω στη κινηματογραφική παραγωγή του Φιλί Μπαλτσμπάντ, γαλλική παραγωγή, πριν από αρκετά χρόνια, και ήταν μια κινηματογραφική επιτυχία, μεγάλη επιτυχία. Απάνω λοιπόν σε αυτή την κινηματογραφική δομή, το κάναμε θέατρο. Πόσο μπορείς να πάρεις ένα κινηματογράφο τώρα, μια κινηματογραφική δουλειά και να την κάνεις θέατρο? Έχει τις δυσκολίες της, διότι στο κινηματογράφο έχεις πολλά πλάνα, έχεις πολλές σκηνές, στο θέατρο πρέπει να το δώσεις πολύ λιτά, πολύ αληθινά, πολύ άμεσα. Το ίδιο και στο κινηματογράφο, βέβαια. Τέλος πάντων, αποφασίσαμε να κάνουμε αυτό το έργο. Είναι περισσότερο στο παίξιμο, δηλαδή, στο θέατρο, να κερδίσεις το θεατή. Ειδικά σε αυτό το έργο. Ειδικά σε αυτό. Σε αυτό το έργο είναι 100% το πώς θα αποδώσει ο ηθοποιός. Έχει πολλές ιδιαιτερότητες. Το συγκεκριμένο. Πρώτα-πρώτα έχει όλα τα είδη του θέατρου. Έχει πρόζα, έχει αποστασιοποίηση, έχει μπρεχτική αίσθηση, έχει σταλιναστική, έχει όλα τα είδη του θέατρου. Διότι υπάρχει μια πολύ όμορφη σχέση με το θεατή, το οποίο του μιλάς, σε ακούει, του λες συναισθήματα που νιώθεις ή αυτά που σκέφτεσαι ή αυτά που έχουν προηγηθεί μες στο μυαλό σου, που τα έχεις σκεφτεί κάποια άλλη στιγμές και τα οποία του τα διηγήσει παίζοντας αλλά μιλώντας του κιόλας. Ο θεατής, δηλαδή, για να σας δώσω να καταλάβετε, πρέπει να τον πάρεις και να τον βάλεις πίσω από την κλειδαδότρυπα και να κοιτάει ένα γεγονός που συμβαίνει μέσα σε ένα δωμάτιο και να είναι μέτοχος, συμμέτοχος, αλλά να είναι και ο θεατής. Και μόνο αυτό είναι που είναι στην τηλεοπτική γλώσσα, είναι αυτό που λέμε το teaser, είναι πολύ ελκυστικό για να έρθει να το παρακολουθήσει κανείς. Πόσο δύσκολο είναι και διαδραστικό, υπάρχει συμμετοχή με το κοινό, μπορείτε να μας δώσετε. Το κοινό, να μην το παραπάνω, στο κοινό μιλάς. Μιλάς για στιγμές που νιώθεις, που φαντάζεσαι, που δημιουργείται η σχέση, τι νιώθεις εσύ σε αυτό που εξελίσσεται, τι έχει στην πραγματικότητα. Το έργο έχει γίνει, το γεγονός έχει συμβεί. Και κάποια στιγμή διηγείσαι αυτά που ένιωσες, που πέρασες, τις στιγμές που ζέζησες, τι έπρεπε να κάνεις και δεν το έκανες, τι ήταν αυτές οι μεγάλες στιγμές που έπρεπε να πάρεις σε μεγάλες αποφάσεις, αλλά σαν άνθρωποι δεν έχουμε πάντα τη δύναμη τη στιγμή που χρειάζεται να αναλάβουμε και τις ευθύνες μας, διότι συνήθως φοβόμαστε το άγνωστο, φοβόμαστε αυτό που έρχεται και δεν ξέρουμε πού θα οδηγηθεί. Συνήθως στη ζωή μας θέλουμε να είμαστε λίγο πιο σταθεροί, να δρομολογούμε τα πράγματα εμείς και να μας πηγαίνει η καρδιά μας όπως θέλει. Φοβόμαστε την καρδιά μας, φοβόμαστε του χτύπου της καρδιάς μας. Ο Αριστοτέλης έλεγε ότι δεν πρέπει να μετράμε το χρόνο
με την ώρα, αλλά με τους χτύπους της καρδιάς μας. Και εγώ το ίδιο λέω. Αυτό το έργο σου λέει μέτρησε τη ζωή σου με τους χτύπους της καρδιάς σου. Με αυτά που σου μίλησε η καρδιά σου, με αυτά που σου είπε. Μην αφήσεις τις μεγάλες στιγμές να χαθούν. Πιάσ' τις, κάνε τις δικές σου, άνοιξε την αγκαλιά σου. Ακόμα και ο πόνος. Ήθελα να πω αυτό, σε ποια συναισθήματα θα μας ταξιδέψεις. Ένας φίλος μου, φίλος και καλός μουσικός, ο Νίκος Οξυδάκης, έλεγε σε ένα στίχο του Ρασούλη, μη φοβάσαι που φοβάσαι, φίλος με τον πόνο να είσαι. Γι' αυτό πρέπει να είμαστε, η ψυχή μας να είναι έτοιμη να δεχτεί το άγνωστο, αυτό που θα έρθει που δεν το περιμένουμε. Διότι όλα, όπως λέγει το έργο, είναι μια στιγμή έρωτα. Και ο έρωτας δεν είναι το σεξουαλικό βέβαια μόνο. Επειδή ήθελα να πάμε σε αυτό τώρα, ο τίτλος είναι ιδιαίτερος. Δηλαδή μπορεί να οδηγήσει το μυαλό σε πάρα πολλά πράγματα. Πρόκειται για ένα κοινωνικό έργο, για ένα θρίλερ, για ένα ερωτικό, για... Τι ακριβώς είναι? Λοιπόν, δεν θέλω να δώσω ταυτότητα στο έργο. Αυτό που θέλω να πω είναι το βασικότερο για μένα, ότι το έργο έχει ένα σημείο. Σε μία αναφορά. Ότι ό,τι και να κάνουμε στη ζωή μας, δεν πρέπει να φοβηθούμε αυτό το μεγαλείο που έχει το άγνωστο. Αυτό που μας ερεθίζει, μας δημιουργεί σκέψεις, συναισθήματα και η λογική σταματάει τους σπαρμούς της καρδιάς μας και δεν μας αφήνει να οδηγηθούμε εκεί. Πραγματικά είναι ένα ποτάμι που δεν πειράζει να μας πάρει. Διότι καμιά φορά και το ποτάμι μπορεί να σε βγάλει σε ένα άλλο μέρος που να είναι πολύ πιο όμορφο. Αλλά πρέπει να παλέψεις, να κολυμπήσεις. Εμείς φοβόμαστε να κολυμπήσουμε γιατί δεν ξέρουμε τι έχει από κάτω, πού θα μας πάει το νερό. Χωρίς να προδώσουμε πολλά. Για να σας διακόψω. Ναι. Το έργο ξεκινάει με μια περίεση αίσθηση. Θα σας πω, γιατί θα πω λίγο από την υπόθεση του έργου. Μια γυναίκα σε μια ηλικία θέλει να πραγματοποιήσει μια φαντασίωσή της. Σεξουαλική. Σεξουαλική. Την οποία δεν την έχει πραγματοποιήσει ούτε με τον σύζυγό της, αν έχει σύζυγο δεν το ξέρουμε κιόλας, αν έχει παιδιά, ούτε με κανένα της εραστή. Και βάζει μια αγγελία σε ένα περιοδικό που είναι αυτού του είδους και ζητάει αν κάποιος δέχεται για να μπει σε αυτή τη διαδικασία. Συναντιούνται και εκεί αρχίζει το έργο. Γιατί είσαι επιθετικός απέναντι μου? Δεν είμαι επιθετικός. Κι όμως είσαι. Ήμουν λίγο απότομο, σου ζητώ συγγνώμη. Συγγνώμη. Θα πάμε στο ξενοδοχείο. Ωραία. Ωραία τι? Τι κάνουμε τώρα? Χωρίζουμε. Ή τώρα αμέσως ή αλλιώς? Ή αλλιώς. Θέλω να σας πω λοιπόν ότι και εμείς, ακόμα και εγώ που παίζω και η συμπροταγωνίστρια μου, η ζωή Παπαργύρη, αυτό που περισσότερο προσπαθήσαμε είναι να βγάλουμε την αλήθεια της ψυχής μας. Να βγαίνουν οι αλήθειες. Να κοιτάς το θεατή και να του δίνεις το χέρι, έλα και εσύ μαζί μου πάνω στη σκηνή. Έλα να ζήσεις το μεγαλείο της στιγμής. Παίζεις με τον ηθοποιό σου, με το συμπαίκτη σου και του μιλάς και μιλάς στη σκηνή σου και ξαφνικά γυρίζεις και μιλάς στο θεατή και του λες «Συγγνώμη, δεν μπορώ να σας πω όμως παρακάτω τι έγινε, διότι αυτό πρέπει να το αντιληφθείτε εσείς». Όλα είναι μια στιγμή έρωτα. Σου μιλάει, του μιλάς. Είπα τώρα, δεν είναι μέσα στο έργο ακριβώς αυτά τα λόγια. Όχι, εντάξει, δίνουμε, δεν μπορούμε να τα δώσουμε και όλα, το έχω. Σηκώνεσαι, του μιλάς, ξανακάθεσαι, γίνεται η επόμενη δράση. Ο Αλέξανδρος, ο παιδί που έχω στη μουσική και στον ήχο που με κοιτάει απέναντι, μου είπε μια φορά ένα βράδυ που κάναμε πρόβα, Θοδωρή, μαγεύτηκα. Σημαντικό. Αυτό είναι. Αυτή η παράσταση ή θα δώσεις τη μαγεία του όλου πράγματος ή έχεις αποτύχει. Δεν είναι μεγάλο το cast, είναι τρία άτομα, έτσι. Τρία άτομα. Τρία. Μαζί με τον Αλέξανδρο που παίζει στο μπαρ, γιατί τον έχω κάνει μπαρμαν για να σερβίρει κιόλας. Οπότε τέσσερα. Τέσσερα στο cast. Ωραία.
πόσο δύσκολο ή πόσο εύκολο είναι αυτό σε συνδυασμό με την πλοκή του έργου, βέβαια, για να το παρακολουθήσει ο θεατής. Ρέι. Το έργο είναι μία κύκωση και αυτοί που το παρακολουθούν εδώ και μια φορά που έρχονται έτσι για να δουν, έτσι, για να σαν θεατές, για να... Συνήθως παιδιά που είναι από το θέατρο, συνάδελφοι που έρχονται για να δουν έτσι, την παράσταση. Και τώρα μου βάζει τη δέσμευση να βρω κάποιον για να μου πει την υπόθεση, όχι, αλλά δεν θα το κάνω. Δεν αξίζει να σου πει την υπόθεση, όχι, ούτε το τέλος. Δηλαδή, είναι το δημοσιογραφικό. Το τέλος είναι η συγκλονιστική στιγμή του έργου. Το φινάλε είναι συγκλονιστικό. Σε σχέση με την ταινία έχει αλλαγές. Όχι, απάνω στην ταινία. Απάνω στην ταινία. Ναι. Απλώς είναι πιο θεατρικό. Ναι. Όχι πιο θεατρικό, είναι θεατρικό. Και είναι και δραστικό. Είναι γίνεται στις στιγμές, γίνονται τα πράγματα έτσι. Θέλω να πω λοιπόν ότι πολλές φορές μου λένε, μα πόση ώρα, πότε τελείωσε, μα μισή ώρα είναι το έργο. Όχι παιδιά, δεν είναι μία μισή ώρα, είναι μία και 20. Για κοιτάξτε, αν λέει μία και 20. Κυλάει τόσο γρήγορα που δεν. Δηλαδή έχει τόσες διαφορετικές σκηνές, τόσο διαφορετική δράση, τόσες εναλλαγές που δεν σε αφήνει, παιδί μου. Είσαι συνέχεια στην αίσθηση τι θα συμβεί μετά, τι θα γίνει, πού θα οδηγηθεί αυτή η κατάσταση, πώς θα αντιδράσει ο ένας, πώς θα αντιδράσει ο άλλος. Εσείς τώρα που είστε πάνω στη σκηνή. Ναι. Και επειδή μας είπατε ότι είναι μια εναλλαγή συναισθημάτων, πώς το διαχειρίζεστε αυτό. Και εσείς και οι συμπροταγωνιστές σας. Τι εννοείς, δεν κατάλαβα ακριβώς. Πώς διαχειρίζετε το συνέστημα, δηλαδή υπάρχει εναλλαγή, είναι πολύ έντονη, μπορεί να πάει από τη χαρά στη λύπη. Εντάξει, αυτή είναι η δουλειά σας. Δηλαδή, εν τώρα που μιλάς και παίζεις με τον άλλον, τρέχουν τα δάκρυά σου. Ενώ είσαι, μπαίνεις μέσα και μαλώνεις, επί τόπου τρέχουν τα δάκρυά σου. Αυτό είναι μια πορεία που την είχα πάντα πώς το κάνουν. Αυτή είναι τεχνική. Αλλά θα σου πω κάτι. Η τεχνική πρέπει να είσαι πάρα πολύ μέσα στο ρόλο. Δηλαδή, αν σκέφτεσαι άλλα πράγματα, αν δεν είσαι εκεί εκείνη τη στιγμή, αν δεν είσαι απόλυτα μέσα στο ρόλο, δεν μπορείς να παίξεις, δεν μπορείς να τα βγάλεις αυτά τα συναισθήματα. Δεν γίνεσαι ένα με το ρόλο, αλλά δεν είσαι έξω από το ρόλο. Πρέπει όλο σου το είναι να είναι απάνω στην ερμηνεία που κάνεις εκείνη τη στιγμή. Μάλιστα. Να πούμε δύο πράγματα για το σκηνικό, το οποίο όσο απλό είναι, τόσο όμορφο είναι παράλληλα. Λοιπόν, έχω την τύχη να συνεργάζομαι με τρεις ανθρώπους. Η μία είναι η Θάλια Ξενάκη, η οποία θεωρώ ότι είναι η κορυφή μας στη Ζάκηθο, ότι έχει να κάνει με σκηνογραφία και τέτοια, η οποία με αντέχει κιόλας, γιατί δεν είμαι και πολύ ήρεμος. Συνεργάζομαι με ένα τα τελευταία χρόνια με ένα πολύ πολύ μεγάλο μουσικό, τον Μπουκουβάλα. Το Διονύση Μπουκουβάλα. Ο οποίος σε αυτό το έργο, όταν έγραψε τη μουσική και την έφερε, είπα κάτι το οποίο θα είναι πολύ τραβημένο άμα το πω, αλλά στην πραγματικότητα έτσι ένιωσα. Ήταν σαν άκουγα του Pink Floyd. Είπα με εντύπωση. Θα ακούσω τη μουσική, μιλάμε ότι είναι απίστευτη. Δηλαδή είναι μέσα στο έργο. Σε μπάζει στο έργο σου. Σου δημιουργεί μεγάλη κουβέντα. Pink Floyd είναι. Ναι. Ακούσα. Δεν είναι Pink Floyd σε καμία περίπτωση. Όχι, αυτό είναι αλλά τα συναισθήματα που σου δίνει όμως. Το άκουσμά του. Ναι. Εγώ είχα ρώσει που ήμουν μικρό, ήμουν πολύ ψώνιο με του Pink Floyd. Έπαιρνα το αυτοκίνητο και άμα έβρεχε, έβαλα του Pink Floyd και ταξίδευα. Με πηγαίνανε. Έχω κόλλημα. Pink Floyd. Και ο Διονύσης πραγματικά έχει δημιουργήσει μια υπέροχη μουσική. Είναι επίσης τώρα αυτό που το είπατε. Δεν είναι ένα θεατρικό το οποίο πάμε να το κάνουμε, βρίσκουμε μια σκηνή, πετάμε ένα κρεβάτι, ένα τραπέζι, ένα γραφείο. Είναι πάρα πολλή δουλειά που γίνεται από πίσω. Ακόμα και μουσική, ας πούμε, θα μπορούσε κάποιος να πει ότι γιατί να μην πάρω έτοιμη. Όμως όχι. Εσείς προτιμάτε να είναι πρωτότυποι. Πρωτότυποι γιατί ο Διονύσης παίζει με τα συναισθήματά μας. Παίζει με τις καταστάσεις της στιγμής, αυτό που συμβαίνει στη στιγμή. Ενώνει τη μία στιγμή με την άλλη. Κάνει γέφυρες. Καμία μουσική δεν μπορεί να κάνει γέφυρα. Η μουσική είναι ακουστική. Ο Διονύσης όμως φτιάχνει γέφυρες. Ξεκινάει με έναν τρόπο η μουσική του και καταλήγει κάπου αλλού, διότι είναι η επόμενη σκηνή. Αυτό δεν βρίσκεται πουθενά. Πρέπει να γραφτεί η μουσική. Το λέω αυτό γιατί πολλοί θεωρούν ότι επειδή θεωρείται επαρχία, ας πούμε, η Ζάκυνθος. Έχω μεγάλη διαφωνία εγώ πάνω σε αυτό, αλλά τέλος πάντων. Επαρχία, ναι, βέβαια. Είναι πολύ μπροστά, ειδικά στα θέματα των τεχνών. Και θα μπορούσε κάποιος να σκεφτεί ότι ξέρετε κάτι, εντάξει, είναι ένα θεατρικό το οποίο, ναι, μωρέ, πάνε τρεις-τέσσερις άνθρωποι, παίζουν. Δεν είναι έτσι. Είναι μια παράσταση. Το πιο δύσκολο να παίζει με δύο-τρεις. Εννοώ. Αλλιώς παίζουν 20 και ο καθένας καλύπτει μια. Ότι εντάξει, πάμε και το κάνουμε απλά για να το κάνουμε. Θέλω να πω ότι είναι μπροστά και από παραγωγές που γίνονται στην Αθήνα.
Πολύ πιο μπροστά. Δεν θέλω να κάνω καμία σύγκριση ούτε με την Αθήνα, ούτε με την Πάτρα, ούτε με τη Ζάκηθο. Έτσι κι αλλιώς το Ιόνιο Θέατρο, του οποίου είστε επικεφαλής, έχει δώσει δείγματα γραφής. Και οι παραστάσεις που έχουμε παίξει στην Αθήνα έχουν γενικά την έγκριση του κόσμου και σε πολύ καλή. Καλό επίπεδο. Αλλά δεν θέλω να πω σε αυτή τη διαδικασία. Ο κόσμος με ξέρει το λέω εγώ, γιατί πρέπει να το λέμε, ναι. Να μην νομίζουν όλοι ότι. Ξέχασα και τον τρίτο συνεργάτη μου. Mm-hmm. Ή μάλλον δεν τον είπαμε ακόμα. Έναν άνθρωπο διεθνής αναγνωρισιμότητας, τον Νίκο τον Κοντοσταυλάκη. Ο οποίος μου είχε κάνει απίστευτη φωτογράφηση, είναι πάντα συνεργάτης κοντά. Αλλά εσύ πιστεύεις στον εαυτό σου και πιστεύεις ότι μπορείς να κάνεις καλή δουλειά και έχεις θέσεις σε αυτό που κάνεις, βρίσκεσαι στους ανάλογους συνεργάτες. Σε εμπιστεύονται και εσύ εμπιστεύεσαι σε αυτούς. Είναι να δένουν όλοι ως ομάδα. Είναι σαν μια λάμπα που φωτίζει και όλα γυρίζουν γύρω από τη λάμπα, πάνε εκεί, απάνω στη λάμπα, στο φως. Αυτό έχουμε δημιουργήσει. Ένα φως που πάμε όλοι μαζί, σε αυτό το φως. Μας ενώνει το αγαπάμε το θέατρο. Αλλά ο καθένας καταθέτει αυτό που μπορεί. Καμιά φορά και στην υπερβολή του. Δηλαδή βάζει περισσότερο από αυτό που αντέχει. Δηλαδή η Θάλια πολλές φορές την έχω κουράσει γιατί επειδή κάνει και δουλειές στην Αθήνα. Κάνει ταξίδι Αθήνα Ζάκηθο για να προλαβαίνει να κάνει και εδώ. Τη ευχαριστώ, ευχαριστώ και τους υπόλοιπους βέβαια και το Διονύση. Και... Πρωταγωνιστείτε εσείς, ο Θοδωρής ο Καμπίτσης, η Ζωή Παπαργύρη και η Τασία η Παπαδημητρίου. Ναι. Έχουμε όχι πρωταγωνιστούμε, αυτή είναι. Το λέω γιατί. Ναι, και θέλω να πω ότι το μεγαλύτερο πρόβλημα αυτό μέσα σε αυτό το έργο είναι πώς θα μιληθεί ο λόγος. Πρέπει να είναι 100% άμεσος. Mm-hmm. Μιλάς, δηλαδή να είναι τόσο αληθινός όταν μιλάς. Διότι έχεις το θεατή κοντά σου, γι' αυτό παίζουμε και σε αυτό το θέατρο τον Αυριακό, που είναι ένα κλειστός χώρος, ένα μικρός χώρος, δεν παίζω, που χρόνια παίζω στο μεγάλο θέατρο. Εφέτος να παίξω σε αυτό το μικρούλι, για να μπορώ να έχω αυτή την ενέργεια που δίνω και μου δίνει ο θεατής και αυτή την αμεσότητα. Και εγώ και οι υπόλοιποι ηθοποιοί. Είναι sold out ήδη. Sold out είναι για 10 μέρες, δεν υπάρχει το θέμα. Αλλά λέμε αύριο ότι... η πρεμιέρα, να τα πούμε και αυτά για να ξέρει ο κόσμος. Ναι, αύριο η πρεμιέρα. 9 και 4 όλες τις παραστάσεις. 9 και 4. Και θα είστε μέχρι. Μέχρι 16 Φλεβάρι εκτός. Παράταση, επειδή αυτό. Ξέρω ότι έχει ζήτηση, υπάρχει δυνατότητα να το πούμε από τώρα για να ηρεμήσουν κάποιοι που δεν έχουν βρει. Δεν ξέρω αν έχει, διότι η μία ηθοποιό μου δεν ξέρω αν είναι εδώ. Mm-hmm. Και μετά πάμε περίοδο καρναβαλιών και θα δούμε τι θα γίνει. Δεν μπορεί να παίξουμε στα καρναβάλια. Μετά. Το λέω γιατί ξέρετε πολύ καλύτερα από μένα ότι η ζήτηση είναι μεγάλη. Εκτός αν δεν ξέρω να στριμώχνουν, δεν μπορεί να στριμώχνουν κιόλας. Όχι, εντάξει. Δεν θέλω να στριμώξω καθόλου. Δεν θέλω να είναι μέσα πάνω στον άλλον. Θέλω να υπάρχει αυτή η δυνατότητα να το χαρούμε κι εμείς, να το χαρούμε κι αυτοί. Βλέποντας και κάνοντας. Βλέποντας και κάνοντας. Εντάξει. Ας τα αφήσουμε λοιπόν εκεί. Αύριο η πρεμιέρα. Εγώ να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ. Θα μιλήσουμε και με τους συνεργάτες σας. Κατά πρώτο θέλω να σας πω ότι είναι χαρά μου που μιλάω μαζί σας. Είσαι ένας από τους ανθρώπους που εκτιμώ. Θεωρώ ότι έχετε μια ευγένεια, έναν τρόπο που και εμένα με κάνει έτσι να έχω καλή ενέργεια μαζί σας. Και χάρηκα που ήρθατε. Και εγώ και εννοείται ότι θα δούμε και την παράσταση από κοντά. Το όνομα του ήρωα. Δεν υπάρχει, είναι εκείνος και εκείνη. Ακόμα καλύτερο, ακόμα πιο ενδιαφέρον. Δηλαδή μέχρι το τέλος δεν ξέρεις κανένας ποιος είναι. Δεν μας ενδιαφέρει ούτε τι όνομα έχει, ναι. Ούτε τι δουλειά κάνει, ούτε πόσο χρόνο είναι. Μας ενδιαφέρει για μια στιγμή έρωτα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή επιτυχία την οποία θεωρώ δεδομένη έτσι κι αλλιώς. Εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Και σε αυτό το σημείο, κυρίες και κύριοι, θα περάσουμε στο πρώτο διαφημιστικό μας διάλειμμα και θα επανέλθουμε εδώ στον Αυριακό να συνεχίσουμε τη συζήτησή μας με τους συντελεστές του έργου «Μία σχέση πορνογραφική». Thank you.
Κυρίες και κύριοι, επιστρέψαμε εδώ στην πορνογραφική σχέση για σήμερα στην εκπομπή εδώ Ζάκυνθος. Μιλήσαμε πριν με τον πρωταγωνιστή, τον εκείνο που δεν έχει όνομα του συγκεκριμένου έργου. Τώρα πάμε να δούμε την παρτενέρ του, εκείνη. Είναι η κυρία Ζωή Παπαργύρη. Καλησπέρα, κυρία Παπαργύρη. Αν μας πείτε δύο κουβέντες χωρίς να το προδώσετε κι εσείς, φαντάζομαι υπάρχει αυτή η οδηγία για το ρόλο εκείνης. Εκείνη όπως και εκείνος δεν έχουν κανένα συγκεκριμένο χαρακτηριστικό που αναφέρουμε. Θα μπορούσε να είναι οποιοδήποτε και η οποιαδήποτε. Είναι δύο άνθρωποι που ξεκινούν κάτι πολύ διαφορετικό, κάτι πολύ εναλλακτικό και όμως μπαίνει κάπου στα μισά μία ανθρώπινη σχέση που δημιουργείται. Και φτάνουμε να μιλάμε για μια στιγμή έρωτα. Όλο αυτό στη σκηνή κυρίως, σας από ό,τι έχω καταλάβει, δύο άνθρωποι, το περισσότερο μέρος του έργου. Και επειδή μας είπε και ο σκηνοθέτης, ο κ. Καμπίτσης, ότι είναι και οι εναλλαγές των συναισθημάτων πολλές και η επαφή και μεταξύ σας και με τον κόσμο. Πόσο δύσκολο είναι, κάτι βασικά το οποίο το έχετε ξανακάνει και πόσο δύσκολο είναι να το κάνετε τώρα? Είναι πάρα πολύ δύσκολο. Είναι πάρα πολύ δύσκολο. Υπήρξαν πολλές πρόβες, πολλή αγωνία, πολύ άγχος, πολλή κούραση. Αλλά είναι κάτι που μας αρέσει πολύ. Εννοείται ότι η αλλαγή από τον κόσμο στο μεταξύ μας, στην αλλαγή των συναισθημάτων, είναι κάτι πάρα πολύ δύσκολο. Αρχικά μιλάμε για πρόζα. Μιλάμε για επικοινωνία με τον κόσμο, για συνδιαλλαγή, για ματιές. Και ξαφνικά μπαίνουμε και ενδυόμαστε ένα ρόλο. Οπότε όλο αυτό είναι πολύ γρήγορο, στιγμιαίο και με πολλές εναλλαγές. Αμήχανο είναι με τον κόσμο? Όχι, δεν νομίζω ότι είναι αμήχανο. Για τον κόσμο πιστεύετε ότι μπορεί να είναι? Για τον κόσμο μπορεί να είναι αμήχανο, ναι. Γιατί είμαστε και στον Αυριακό, σε ένα μικρό θέατρο. Σε ένα θέατρο που χωράει λίγους και είναι πολύ κοντά μας. Ναι, εννοείται ότι τα βλέμματα και πολύ κοντινές επαφές μπορεί να είναι λίγο ιδιαίτερες. Οι δυσκολίες, ποιες ήταν που αντιμετωπίσατε για να μπείτε? Μια έκφραση θεατρική, δεν ξέρω αν είναι και θεατρική κιόλας, έχουμε συνηθίσει να το λέμε στο πετσί του ρόλου. Κοιτάξτε, εγώ προσωπικά αντιμετώπισα δυσκολία όχι τόσο στο πετσί του ρόλου, στο να μπω στο πετσί του ρόλου, όσο στο πριν το ρόλο. Στο κομμάτι της πρόζας, στην επικοινωνία με τον κόσμο, στην αμεσότητα. Είχα πολύ καιρό να ασχοληθώ με πρόζα και δεν είχα ασχοληθεί κιόλας ποτέ τόσο πολύ. Επομένως, αντιμετώπισα εκεί τη δυσκολία μου. Μέχρι να καταφέρω να τον κοιτάξω στα μάτια και να τον μαγνητήσω, να τον τραβήξω, εάν φυσικά τα κατάφερα. Αυτό τώρα στο ρόλο όχι τόσο, γιατί έχω έναν άνθρωπο με τον οποίο συνεργάζομαι πολύ καιρό, που τον αγαπώ πάρα πολύ, είναι φίλος, είναι θεατρικός πατέρας, είναι πολλά. Οπότε αμηχανία σε αυτό το κομμάτι δεν υπήρξε ούτε ιδιαίτερη δυσκολία. Το έργο το γνωρίζατε πριν? Ήρθε ο Θοδωρής και σου λέει, κοίταξε, θα παίξουμε μία σχέση πορνογραφική? Το έργο το γνώριζα. Είχα ξανασχοληθεί με το έργο. Γιατί παλιότερα. Όταν έρχεται και δεν το ξέρεις και λέει το άλλο και σου λέει θα παίξουμε μία σχέση πορνογραφική, ακούγεται κάπως. Φυσικά, εννοείται. Αλλά το ήξερε. Το είχαμε συζητήσει στα πλαίσια του, εντάξει, αφού δεν πρόκειται να συμβεί κάτι τέτοιο, να ανεβεί ένα τέτοιο έργο, το είχαμε συζητήσει. Και ξαφνικά με παίρνει μία μέρα και μου λέει το ανεβάζουμε. Και νομίζω ότι με κοροϊδεύει. Βλέπετε, τις μεγαλύτερες αποφάσεις της ζωής μου τις πήρα μέσα σε μια στιγμή. Εντάξει, είχα σκεφτεί. Είχα ζυγίσει τα υπέρ και τα κατά. Είχα φτιάξει ολόκληρους καταλόγους με τα υπέρ και τα κατά. Είχα φτιάξει ακόμη και ένα σύστημα βαθμολογίας και είχα μετρήσει τους πόντους. Αλλά τη στιγμή της επιλογής, τη στιγμή που πραγματικά έπρεπε να διαλέξω, ένιωθα σαν να βουτούσα στο κενό. Είχα αποφασίσει ότι θέλω να ζήσω μαζί του. Είχα ακόμη αποφασίσει ότι αν εκείνος αρνιόταν, αν έλεγε όχι, εγώ θα το πάλευα μέχρι το τέλος. Αυτός ο άντρας ήταν ο άντρας της ζωής μου. Μαζί μας τώρα είναι η τρίτη του cast, η Τασία η Παπαδημητρίου. Καλησπέρα, κυρία Παπαδημητρίου. Καλησπέρα σας. Μιλήσαμε με εκείνον. Μιλήσαμε με εκείνη, εσείς είστε? Η αυτή. Μάλιστα, μονοματεπώνυμο όλοι βλέπω σε αυτή την παράσταση. Ακριβώς. Η οποία αυτή... Ξεκάθαρη χαρακτήρες όλοι. Η αυτή μιλήσουμε. Τι μπορούμε να προδώσουμε λίγο έτσι για... Μια σχέση πορνογραφική είναι καθαρά μια καθαρά ερωτική ιστορία που με αφορμή το σώμα μιλάει για την ψυχή. Μάλιστα.
μέσα από την ανομολόγητη ερωτική επιθυμία της εκείνης, μέσα από το απογύμνωμα του εαυτού της αυτής. Μάλιστα. Δεν μου το ξεδιαλύνετε, αλλά τέλος πάντων, ναι. Αν δεν δείτε την παράσταση, δεν... Ναι, αλλά προσπαθώ, είμαι περίεργος από πριν, γι' αυτό προσπαθώ. Απογυμνώμα του εαυτού της αυτής. Απογυμνώνεται η κυρία. Εγώ παίζω μια γυραιά κυρία ηλικιωμένη, η οποία, της οποίας ο άντρας την απατά. Μάλιστα. Και όταν φτάνει στο τέλος του, ο άνθρωπος λέει, μη φωνάξετε τη γυναίκα μου, γιατί είναι μια στρίγκλα, είναι μια μέγερα. Μπαίνει αυτή λοιπόν η γυναίκα να δει τον άντρα της, φτάνει στο νοσηλευτικό ίδρυμα που είναι ο άντρας της και παρουσιάζεται μια σχέση εντελώς διαφορετική, ότι τον αγαπάει πάρα πάρα πολύ. Ότι και δεν εκεί μπορεί, ακόμα ανατροπή δηλαδή. Ότι δεν μπορεί να ζήσει χωρίς αυτόν. Μάλιστα. Δυσκολία στο ρόλο. Έχω ένα πολύ καλό δάσκαλο. Είχα πολύ καλούς δάσκαλους. Μάλιστα. 3 χρόνια τώρα παίζω με τον Θοδωρή τον Καμπίτσι. Εξαιρετικός. Εξαιρετικός. Τον έχω κουράσει βέβαια. Τόσο κοντά το ομολογώ. Τον έχω κουράσει πάρα πολύ. Δεν γίνεται χωρίς να κουραστεί. Αλλά εντάξει, νομίζω ότι αυτό που θα περάσει στο θεατή είναι κάτι το ανεπανάληπτο. Τόσο κοντά σε θεατές και το θέατρο το συγκεκριμένο είναι, δεν είναι από τα κλασικά, είναι λίγο αντίστροφα, είναι πάνω οι θεατές, κάτω εσείς στη σκηνή κλπ. Έχετε ξαναπαίξει έτσι? Ναι, έχω ξαναπαίξει έτσι. Α, άρα δεν το φοβούμαι. Η αμεσότητα είναι πολύ καλή για το συγκεκριμένο έργο στον Αυριακό, να παιχτεί εδώ το έργο. Ναι, μας είπε και ο σκηνοθέτης ο κ. Καμπίτσο ότι είναι επιλογή για το, ακόμα και αυτό είναι μελετημένο για το πώς θα γίνει και τι θα γίνει κλπ. Ακριβώς. Μάλιστα. Να ευχαριστήσουμε και αυτοί, γιατί ονόματα δεν θα έχουμε σε αυτή την παράσταση, από ό,τι έχω καταλάβει. Θα έχουμε χαρακτήρες, θα έχουμε ζωές, θα πάμε το θεατή εκεί που πραγματικά πηγαίνει το θέατρο το θεατή, όπως είχε πει και ο Γκροντόφσκι, ο συγγραφέας του Πτωχού Θέατρου, και ο Στανισλάβσκι. Μέσα από μία θεατρική παράσταση οδηγούμε το θεατή σε δρόμους και σε μυστικά μονοπάτια που μπορεί μεν να αναγνωρίσει άνετα, αλλά δεν μπορεί να εκφράσει. Ωστόσο, μπορεί να χαμογελάσει και να πει, αυτά συμβαίνουν και σε μένα. Πώς το ξέρουν αυτοί? Με αυτό θα κλείσουμε τη δική μας τη συζήτηση και θα σας ευχαριστήσω πάρα πολύ. Και εγώ σας ευχαριστώ. Θα ευχηθώ καλή επιτυχία, το λέω, αλλά τη θεωρώ δεδομένη έτσι και αλλιώς, αφού ήδη η παράσταση είναι sold out και έχει προκαλέσει ήδη πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Καλό βράδυ. Γεια σας. Γιατί θυσιάζεις όλη σου τη ζωή για τον άλλον? Και όταν ο άλλος έχει φύγει, δεν σου μένει πια τίποτα παρά να τεινάξεις τα μυαλά σου στον αέρα. Και μαζί μας μετά τους ηθοποιούς έχουμε και τη σκηνογράφο της θεατρικής παράστασης «Μία σχέση πορνογραφική», την κυρία Θάλια Ξενάκη. Καλησπέρα. Που έχετε πάρει ήδη τα εύσημα πριν έρθει ο κόσμος να δει το σκηνικό, πρέπει να πω. Και μόνο από την αφίσα και τη φωτογραφία του Νίκου του Κοντοσταυλάκη, που είναι εξαιρετική. Εξαιρετικός ο Νίκος. Θέλω όμως να μου πείτε δύο λόγια για τη σκηνογραφία, το οποίο φαίνεται ότι είναι απλό, ενώ δεν είναι. Εγώ έχω εντυπωσιαστεί με το πώς είναι τα πράγματα στημένα στη σκηνή. Από πού η έμπνευση, να ρωτήσω? Δεν ήταν θέμα έμπνευσης. Παίρνουμε πάντα ένα κείμενο και προσπαθούμε, ακριβώς επειδή το έργο ήταν και κινηματογραφικό, και είναι πολύ δύσκολο σε ένα πολύ μικρό χώρο να δώσεις τουλάχιστον 5 διαφορετικούς χώρους, και μαζί με τον κύριο Θοδωρή φυσικά που το συζητήσαμε για το πώς θα το σκηνοθετούσε, έπρεπε να αποδώσουμε τουλάχιστον 5 διαφορετικούς χώρους με τον πιο δυνατό, λιτό τρόπο και κατανοητό στο κοινό. Οπότε έπρεπε μέσα σε ένα πολύ μικρό χώρο να δώσουμε την αίσθηση του μπαρ μας, που ήθεσε πάρα πολύ βέβαια και ο χώρος εδώ του Αυριακού, ενδείκνυται. Δύο διαφορετικοί χώροι, που είναι ο χώρος εκείνης και ο χώρος εκείνου, όπως αναφέραμε πριν. Ο χώρος των ερωτικών τους συναντήσεων, όπου είναι το χώρος που είναι το κρεβάτι. Και ο χώρος του μπαρ, του εστιατορίου, που συναντιούνται επίσης εξωτερικά. Όταν λέτε ο χώρος εκείνου και εκείνης, ο προσωπικός τους στο σπίτι τους, ας πούμε, ή στο χώρο που έχουν συνευρεθεί? Η προσωπική τους χώρη. Το σπίτι του ενός, το σπίτι του άλλου, ως μικρά δείγματα, σαν να είναι μικρά φωτογραφικά
μικρές φωτογραφικές εικόνες. Mm-hmm. Προσπαθήσαμε δηλαδή αυτό να δώσουμε στο θεατή. Χωρίς να είναι απόλυτα ρεαλιστικό, γιατί δεν μπορούσαμε σε ένα τόσο μικρό χώρο να δώσεις κανονικά αίσθηση τόσων πολλών χώρων μαζί. Και... Όχι, φαίνεται ότι είναι και μαζί και ξεχωριστά. Δηλαδή, τώρα που μου το λέτε, φαντάζομαι όταν θα είναι και σε εξέλιξη πάνω στη σκηνή το θεατρικό και η ηθοποιή, θα φαίνεται πολύ πιο καθαρά. Πατήσατε πάνω στην ταινία. Ή είπατε, εντάξει, έχεις την ταινία τόσες σκηνές, εγώ θα κάνω τρεις διαφορετικές. Όχι, όχι, όχι. Αυτό είναι σε συνεργασία πάντα με το σκηνοθέτη. Mm-hmm. Και είναι και τελείως διαφορετικό πράγμα το... Δηλαδή ήρθε ο κύριος Καμπής, το κινηματογραφικό, δεν... όχι. Δεν μεταφέρεται, όχι. Αλλά ήρθε ο κύριος Καμπής και σας λέει, θέλουμε, οι σκηνές μας είναι οι βασικές αυτές και από εκεί πέρα το αναλάβατε. Ναι, ναι, ναι. Το κρεβάτι είναι συγκεκριμένο για κάποιο λόγο, έτσι. Προσπαθώ, γιατί δεν μου λένε ηθοποιοί, για μπας και βγάλω κάτι, αλλά δεν... Εντάξει, είναι βαλμένο με έναν τρόπο πιο προοπτικά για να μπορεί να έχει και πιο άμεση επαφή με το θεατή και για να μην συγχέεται μαζί με τους άλλους χώρους. Να υπάρχει ένας είδος διαχωρισμού. Το αντίστροφο της σκηνής με το κοινό που είναι πάνω οι θεατές κάτω, η σκηνή, πόσο δυσκολεύει ένα σκηνογράφο? Δεν έχει να κάνει, δεν μας δυσκολεύει αυτό. Α. Επειδή είναι διαφορετική οπτική. Άμεση, όχι, τώρα είναι ότι έχει άμεση επαφή με το... πιο άμεση επαφή, μάλλον, με το θεατή ο ηθοποιός. Οι χρωματισμοί. Εδώ δυσκολευτήκαμε πολύ. Γιατί δεν είναι το κλασικό θέατρο που είναι όλα μαύρα, το μαύρο κουτί που λέμε, το box, όπου μπορείς να κάνεις ό,τι θέλεις. Επειδή είναι ο χώρος προϋπάρχων με συγκεκριμένο χρώμα, πλακάκια, συγκεκριμένα διαμορφωμένο, εδώ υπήρχε ένας βαθμός δυσκολίας. Για να μπορούν να συνδυαστούν κάποια πράγματα. Συνδυάστηκαν όμως, από ό,τι βλέπω, μια χαρά όλα. Αυτό τώρα που θα ήθελα εγώ να πω για το έργο, γιατί μ' άρεσε πάρα πολύ όταν έγινε η πρόταση από τον Θοδωρή, που είμαστε χρόνια συνεργάτες και τον ευχαριστώ πάρα πολύ γι' αυτό. Και τον αγαπάω πραγματικά ως ένα πολύ πολύ καλό φίλο, πρώτα απ' όλα δηλαδή, πολύ καλό φίλο. Και μετά ως συνεργάτες. Πόσα χρόνια συνεργάζεστε? Είμαστε αρκετά χρόνια, αλλά είναι πολύ δυνατή σχέση που έχουμε, σχέση αγάπης και εκτίμησης. Ναι, είναι κάτι που το εισέπραξα και από τους άλλους που συμμετέχουν στην παράσταση και από τους συνεργάτες γενικά. Μα γι' αυτό και έχει επιτυχία, θεωρώ, τόσα χρόνια το Ιόνιο Θέατρο και όχι μόνο στη Ζάκυνθο, αλλά και έξω από τα. Απέναντι από την Κυλλήνη που λέμε και στην υπόλοιπη Ελλάδα. Να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ. Καλή επιτυχία να ευχηθώ. Και να πω, κλείνοντας για το έργο, ότι, αυτό ήθελα να πω δηλαδή πριν, ότι με συγκίνησε όταν μου έδωσε το έργο ο Θοδωρής, γιατί αγγίζει πολύ ευαίσθητες πτυχές και πιστεύω θα αγγίξει και σε αυτό το κοινό. Εσάς, επειδή έχετε δει και τις πρόβες, γιατί τώρα δεν με αφήνετε, δεν μπορώ. Επειδή έχετε παρακολουθήσει και πρόβες, φαντάζομαι. Βέβαια. Το συνέστημα με το οποίο φύγατε στο τέλος του έργου ποιο είναι? Παρόλο που είστε πολλά... του χώρου και δεν είστε δείγμα, ας πούμε, του μέσου θεατή, είστε παραπάνω, αλλά έχει παίζει το ρόλο του. Πολλά συναισθήματα, αλλά κυρίως αυτό που θέλω να πω που με αγγίζει σε αυτό το έργο είναι κάτι τόσο απλό και ανθρώπινο και το στοιχείο της ανθρώπινης ύπαρξης, πιστεύω περισσότερο. Μάλιστα. Η ανάγκη για ανθρώπινη επικοινωνία, τρυφερότητα και αγάπη, που το ζητάει κάθε άνθρωπος αυτό στη ζωή, στην πορεία της ζωής. Σε έχω δει να φτάνεις οργασμό. Ναι, αλλά σε αυτή την περίπτωση ήταν διαφορετικά. Τότε κάναμε έρωτα κανονικά. Και λοιπόν. Δεν ξέρω. Με τρομάζει. Άκου. Θέλω να είσαι ευγενικός.
Μαζί μας είναι ο συνθέτης, ο κύριος Διονύσης Μπουκουβάλας. Είναι ο άνθρωπος που έχει ντύσει μουσικά την παράσταση. Είπε μια πολύ μεγάλη κουβέντα. Εγώ θα επιμένω να το πω χωρίς να θέλω να πω ότι είναι υπερβολική. Προφανώς για να το λέει έτσι θα είναι. Η μουσική θύμισε κάτι στον ίδιο το σκηνοθέτη από Pink Floyd. Εγώ θα έλεγα ότι μια μεγάλη μου επιρροή διαχρονικά, αλλά και εδώ βγήκε πολύ πιο έντονα, είναι ο Παπαθανασίου. Ο Βαγγέλης Παπαθανασίου. Επίσης, όπως πάντα από κλασική μουσική, επειδή είμαι και κλασικός σπουδαγμένος, υπάρχει μια επιρροή. Υπάρχει αρκετή ποικιλία μέσα. Μουσικά, δηλαδή, καταρχήν το έργο μου έδωσε μεγάλη έμπνευση μουσικά. Και δεν ξέρω αν είναι η καλύτερη δουλειά μου αυτή, αλλά σίγουρα είναι η πιο ιδιαίτερη δουλειά μου μουσικά. Και να πω ότι επειδή κάτσα και αυθόρμητα έκανα μια αναδρομή, έναν απολογισμό, είδα ότι είναι η 14η παράσταση θεατρική για την οποία γράφω μουσική. Με τον Θοδωρή έχουμε συνεργαστεί πολλές φορές και από αρκετά παλιότερα, προ 15 ετίας νομίζω ήταν πρώτη φορά, με ένα θεατρικό του Ξενόπουλου. Πάει πίσω η σχέση μας. Η μουσική, ειδικά στο συγκεκριμένο έργο, έχει πολύ μεγάλη σημασία. Και το λέω αυτό γιατί στο θέατρο συνήθως η μουσική έχει μια λίγο πιο διακοσμητική αίσθηση. Εδώ πέρα έχει πολύ σημαντικό ρόλο, γιατί είναι ένα έργο που παίζει με το συναίσθημα. Και δεν υπάρχει κάτι που να δίνει το συναίσθημα πιο άμεσα από τη μουσική. Η μουσική λοιπόν ακολουθεί αυτή την πορεία του έργου από το πρώτο κομμάτι που είναι εντελώς αποστασιοποιημένο και στα όρια του ψυχρού θα λέγαμε, αρκετά με αρκετούς ηλεκτρονικούς ήχους μέσα. Θυμίζει λίγο, ας πούμε, για να πω ένα παράδειγμα, λίγο Κωνσταντίνο Β' έτσι. Και φτάνει σιγά σιγά, μπαίνει μέσα το συναίσθημα, όπως συμβαίνει και στην ιστορία βέβαια. Και το τελευταίο έργο, το τελευταίο κομμάτι της παράθεσης που κλείνει είναι ένα συμφωνικό κομμάτι το οποίο είναι κατακλείζεται από συναίσθημα. Υπάρχει λοιπόν όλο το φάσμα μέσα συναισθηματικά που περνάει αυτό μέσα από τη μουσική και υπογραμμίζεται φυσικά, υπογραμμίζει αυτά τα οποία συμβαίνουν ούτως ή άλλως στην παράσταση και όπως υπόθηκε και πιο πριν βέβαια, στο συγκεκριμένο έργο το σεξ είναι δευτερεύον ζήτημα, δηλαδή είναι η αφορμή, είναι το πρόσχημα ίσως για να μιλήσουμε για το συναίσθημα, να μιλήσουμε για την ψυχή. Και ακόμα και ο τίτλος του σεναρίου, του κειμένου, του έργου, όπως θέλετε να το πούμε, του Φιλίπε Μπλασμπάντ, στην αρχή μου φάνηκε προβοκατόρικος. Θα μπορούσε να το πει μια σεξουαλική σχέση, γιατί πορνογραφική. Θέλει να δείξει αυτή την ακρότητα, ότι εδώ δεν υπάρχει καθόλου συναίσθημα, είναι μόνο αυτό. Τελικά όμως στην πορεία αποδεικνύεται ότι ακριβώς το αντίθετο συμβαίνει. Δεν θέλω να κάνω spoiler. Να πω πράγματα. Αυτό. Έρχεται κάποια στιγμή ο Θοδωρής ο Καμπίτσης, σας λέει ανεβάζω αυτό και θέλω να μου γράψετε μουσική. Ναι. Το διαβάσατε και γράψατε ή αφού ξεκίνησαν να παίζουν... Και τα αρχίσα... δύο. Και τα δύο, δηλαδή. Δηλαδή ήδη το πρώτο κομμάτι που αρχίζει η παράσταση μου ήρθε στο μυαλό, ενώ είδα μία σύντομη σκηνή που παίξανε χωρίς να ξέρω δηλαδή συνολικά τι συμβαίνει στο έργο. Ήξερα βέβαια ποια είναι η γενικότερη ιστορία και μετά πήρα το κείμενο και καθώς το διάβαζα, σκηνή με τη σκηνή, έγραφα πάνω, δηλαδή κούμπωνε και η κατάλληλη μουσική. Γι' αυτό και η μουσική ακολουθεί πολύ καταπόδα στην εξέλιξη του ακολουθεί κειμένου. Ακολουθεί ή οδηγεί στο συναίσθημα. Και τα δύο. Και τα δύο. Και τα δύο. Υπογραμμίζει το συναίσθημα. Το υπογραμμίζει. Δηλαδή όπου χρειάζεται το οδηγεί, το καθοδηγεί να το πω έτσι. Και όπου χρειάζεται απλά είναι τόσο πολύ το ένα μέσα στο άλλο αυτό το πράγμα. Γι' αυτό και είπα ότι η μουσική στο έργο αυτό είναι πολύ σημαντικό κομμάτι. Mm-hmm. Δηλαδή, μία άλλη μουσική θα έδινε μία άλλη παράσταση τόσο πολύ. Μία άλλη προσέγγιση. Δηλαδή, εδώ είμαι και λιγάκι σκηνοθέτης, εδώ αν μου επιτραπεί, εντός πολλών εισαγωγικών μουσικά, γιατί η μουσική έχει τόσο πολύ σημαντικό ρόλο στο πώς θα περάσει το έργο προς τα έξω στο θεατή. Πώς θα το εισπράξει. Επειδή από τις περιγραφές που άκουσα και από τον σκηνοθέτη και πρωταγωνιστή και τους άλλους δύο πρωταγωνιστές, οι εναλλαγές των συναισθημάτων είναι το βασικό στοιχείο του έργου, αν όχι
Λοιπόν, η μουσική εκεί, πόσο σας δυσκόλεψε, αν σας δυσκόλεψε, ή πόσο αντίθετα μπορεί να βοήθησε για να το γράψετε, να γράψετε τη μουσική. Δεν με δυσκόλεψε ακριβώς το αντίθετο. Μου έδωσε τη δυνατότητα να, επειδή φυσικά μπορώ να το κάνω αυτό το πράγμα, επειδή έχω και τις γνώσεις και την κατάρτιση να κινηθώ σε διάφορα στυλ, μπόρεσα να ακολουθήσω με τη μουσική. Υπάρχει και μια μεταμόρφωση δηλαδή μουσική, όπως είπα και πριν, από το πρώτο κομμάτι που είναι πιο ηλεκτρονικό μέχρι το τελευταίο που είναι ένα καθαρά συμφωνικό κομμάτι. Τα περνάμε όλα δηλαδή τα ίδια από ηλεκτρονικό, όχι rock, όλα, αλλά υπάρχει μια εξέλιξη και μια παρακολούθηση του τι συμβαίνει στο έργο και φυσικά κυρίως μιλάω για το συναισθηματικό περιεχόμενο του έργου. Όταν εκείνος μου είπε ότι δεν θα περπατούσε το πράγμα ανάμεσά μας, τότε έγινε ξεκάθαρο για μένα. Έπρεπε να χωρίσουμε. Ίσως να παρεξηγήσαμε ένα στον άλλο. Αλλά δεν νομίζω. Θα συνέβαινε κάτι. Κάτι που θα μας έλεγε «έχετε κάνει λάθος». Αλλά δεν υπήρχε κανένα σημάδι. Δεν είχαμε κάνει κανένα λάθος. Μια σχέση πορνογραφική εδώ στον Αυριακό στη Ζάκυνθο. Αύριο η πρεμιέρα στις 9 και 4 το βράδυ. Sold out. Κάντε μια προσπάθεια όσοι βρεθείτε εδώ να την παρακολουθήσετε. Εμείς θα τα πούμε την επόμενη εβδομάδα εδώ Ζάκυνθο στις 9 το βράδυ. Καλό σας βράδυ.